Παλιά τώρα του Πάρτο για τον Εφρέμ. Τον οποίο καταδιώκει ο Καρλίτος. Το πρώτο σούτ, η μπάλα θα αναπηδήσει και θα περάσει λίγο δίπλα από την εστία του Παναγί. Δε Βινσέντι για τον Σωτηρίου. Έφυγε από κανονική θέση. Ζητάει μπάλα ο Εφρέμ. Γυρίζει Σωτηρίου το πλασέ. Η μπάλα πάνω στο Χαφές. Μπροστά από την εστία του Παναγί. Φωνές λοιπόν από τον τεχνικό της Ομόνιας, ο οποίος ζητά περισσότερη συγκέντρωση στον χώρο του κέντρου. Ομόνια θα έχει γρήγορο τέρμα. Σωτηρίου, το σούτ αποκρούει ο Παναγί σε κόρνερ. Η τρίτη μεγάλη φάση του αγώνα και αυτή πιστώνεται στο ενεργητικό των παιχτών του Τιμούρ Κετσπάγια. Βινίσιους από απόσταση στο σούτ με αναπήδηση αποκρούει ο Παναγί στο 16ο λεπτό. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 4. Ένα σούτ εδώ, η μπάλα πήγε λίγο out. Για δεύτερη φορά ο Εφρέμ με πολύ φάλτσο, αλλά Μπεμπέ μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει και το τελείωμα, 1-0 για την Ομόνια. Μία φάση χρειάστηκε η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς για να πετύχει αυτό, κατά το οποίο από Ελ πασχίζει 33 λεπτά. 1-0 με τον Λουτσιάνο Μπεμπέ, ο οποίος είχαμε πει ότι βρίσκεται σε φόρμα και το πιστοποιεί. Από την κακή συνεννόηση των παιχτών του Αποέλ, κλέβει την μπάλα και παρά την πίεση δύο αντιπάλων βρίσκει χώρο και κάνει ένα υπέροχο φαλτσαριστό δεξί σουτ, το οποίο δεν αφήνει περιθώριο αντίδραση στον Πάρτο. 1-0 στο Κασιμπή για την Ομόνια απέναντι στον Αποέλ. Για τον Μιλάνο φιμπαλιά τρύπα μέσα στην περιοχή ο Βούλγαρος, το γύρισμα, το πλασέ 1-1 από τον Γιώργο Εφρέμ, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι αιωνίων στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Ομόνιας. 42ο λεπτό και δείτε την πολύ ωραία πάσα που του περνάει. Αυτή είναι η πάσα με την οποία ξεκινάει το παιχνίδι του Αποέλ για την ισοφάριση και η τελική πλέον από τον Μιλάνοφ για τον Εφρέμ, ο οποίος είχε κάνει τη διαγώνια κίνηση, τον έχασε ο προσωπικός του αντίπαλος. Μιλάνοφ ο δημιουργός, Εφρέμ ο εκτελεστής. Περνάει πάσα για τον Αργεντινό, είναι καλή. Θα κάνει το πλασέ ο Παναγί, όμως θα βγει νικητής του Τατέτ στο 54ο λεπτό. Η εκτέλεση του φάουλ, μπάλα πάει για το δεύτερο δοκάρι. Το σούτ από τον Αλεξάνδρου, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Παναγί, ο οποίος δεν είχε οπτική επαφή με την μπάλα. Ο Κίρμ, τώρα θα ψάξει το Σλοβαίνο με παλιά ο Πορτογάλος. Κίρμ στην περιοχή, θα κάνει το σούτ, η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Πάρτο. Στην εκτέλεση του κόρνερ πολύ ύψος η μπάλα. Έγινε κεφαλιά από τον Ρούνιε, σπουδαία επέμβαση από τον Πάρτο. Μαργκάσα με τη μία κατέβασε για το Σέρντεν, αυτός άφησε στον Μπεμπέ. Κίρμ βρίσκει χώρο, κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Πάρτο που είχε πέσει και κλείσει τη γωνία του. Παλιά για τον Κίρμ έκοψε ο Μερκής. Οικονομίδης για τον Μαργκάσα, ανεβαίνει ο Χαφές αριστερά. Ο Μαργκάσα τελειώνει τη φάση, αποκρούει ασταθώς ο Πάρτο και ακολούθησε πλάγιο Αλεξάνδρου. Με το αριστερό έγινε το σουτ, η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Πάρτο από το Ρωμαρίκ. Το σουτ αρτηματά δοκάρι, Βάντερ σε καλή εστία 2-1 για τον Αποέλ στο 24ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος με τη μετατόπιση του στην αριστερή πλευρά αποδεικνύεται σε χρυσή έμπνευση και αλλαγή για τον Τιμούρ Κετσπάγια και ξανά η φάση από το ξεκίνημά της. Το σούτ στο δοκάρι και ακολούθως ο Βάντερα μαρκάριστο σε κενή εστία παίρνει την επαναφορά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 του Αποέλ. Εδώ το σούτ του Ντεβινσέντη στη δοκό και το πλασέ του Βραζιλιάνου, το οποίο ολοκληρώνει την ανατροπή για τον Αποέλ απέναντι στην Ομόνια. Απέναντι στο Ράμος υπάρχει φάουλ υπέρ της Ομόνιας και σπρόξιμο του Ράμος στον Γιαννιώτα. Μπροστά στα μάτια του Μασιά. Έχει κίτρινη κάρτα ο Ράμος και θα αποβληθεί στο 94ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη. Η απώλεια της ψυχραιμίας του κοστίζει και τη συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι. Και εδώ κλωτσάει και την μπάλα μακριά.